Και εκεί όπου δεν υπήρχε και κανένας λόγος δηλαδή, ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζεται μια ομάδα νεαρών που τρέχει μπροστά, με άνδρες στο μάτι να τρέχουν από πίσω για να τους κυνηγούν. Οφείλω να σας πω ότι εκείνοι οι οποίοι πηγαίνανε μπροστά δεν είχαν ούτε μαντήλια, ούτε κουκούλες, ούτε πώς το λένε, κράνη, τίποτα. Δηλαδή δεν θύμιζαν τους γνωστούς μπαχαλάκηδες. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα ήρθε για να περάσει ανάμεσά μας. Ο Πάνος ο Καμένος το κατέληξε μια προβοκατόρικη ενέργεια στην κίνησή μας για να μας διαλύσουν. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό εξελίχθηκε και κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι τρεις αστυνομικοί έχουν ρίξει στην άσφαλτο ένα νεαρό και τον βαστάνε κάτω με τα γόνατα. Αυτό που έπρεπε να κάνω είναι να πάω, ώστε αν αυτό θεωρείται σύλληψη, τουλάχιστον να διασφαλίσω να μην έχουμε και βιοπραγία σε βάρος του. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές το θέμα του να είναι κάποιος πατημένος κάτω και να το χτυπούν από πάνω. Και εκείνη τη στιγμή η αντίδραση του κάποιον από τους αστυνομικούς ήταν να μου πετάξει από το ένα μέτρο στα μούτρα μια οβιδίτσα με χημικά. Ομολογώ ότι έχασα τον κόσμο. Αλλά από την άλλη την πλευρά, πριν ακόμα κλείσω τα μάτια μου, μου σήκωσε την κάσκα, τη ζελατίνα του, το γυαλί του ο αστυνομικός για να τον δω και να με δει. Και να πει, κύριε Κουίκ, δεν βλέπετε ότι μας βρίζουν πάτης γουρούνια δολοφόνοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, αν η ύβρις είναι χρήση ενός όπλου που, επιτρέψτε να σας πω, μπορεί να είναι και φωνικό, χημικών. Τότε με το ξύλωμα των μαρμάρων και με τις πέτρες, τι πρέπει να κάνει η αστυνομία, να βγάλει όπλα. Αυτό το επεισόδιο που μας περιγράψατε πάντως έμεινε εκεί, δεν υπήρξε κάτι άλλο. Χτυπήθηκε με χημικά και ο κύριος Κουράκης. Μάλιστα. Μου είπαν ότι υπήρχε και ένας ακόμα συνάδελφος, αλλά δεν είχα προσανατολισμό. Και πάνω εκεί που πραγματικά δεν έβλεπα μπροστά μου και ένιωθα αυτό το κάψιμο στο πρόσωπο, άκουσα τη φωνή του Πάνου του Καμένου, ο οποίος μου λέει, άνοιξε λίγο τα μάτια σου, και με ψέκασε. Είχε ένα σπρέι για να μπορέσω τουλάχιστον να καθαρίσω τα μάτια μου. Μάλιστα. Αυτό έγινε, αυτό ήταν το περιστατικό. Και βεβαίως αμέσως μετά η αστυνομία εξαφανίστηκε. Λες και το πήρε ένα μαγικό χέρι και τους εξαφάνισε. Μετά έβγαλε ένα λόγο Πάνος ο Καμένος, κατεβήκαμε με τα πόδια μέχρι του μετρό του Φίξ και εκεί διαλύθηκε. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση. Κύριε Κούκη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα αυτά έγιναν πριν από μία ώρα και νομίζω πια πήραμε μια πλήρη περιγραφή για το περιστατικό.